Στη συνέχεια θα δώσω το μικρόφωνο στην κυρία Μελίνα να μας πει δύο λόγια για τη συγγραφέα. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που πολλούς από εσάς σας ξαναβλέπω μετά από πολύ καιρό. Πιο κοντά, πιο κοντά. Καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που πολλούς από εσάς σας ξαναβλέπω. Πριν από λίγες μέρες είχαμε παρουσιάσει εδώ το δικό μου βιβλίο και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε πάλι εδώ, μολονότι είναι Αύγουστος μήνας και ήρθατε πάλι στην πρόσκληση της κυρίας Κουρέτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Κουρέτα για αυτή την εκδήλωση. Και σήμερα θα παρουσιάσουμε το βιβλίο της κυρίας Βασιλικής Αποστολοπούλου με τον τίτλο «Πάροδος Μουσών 9» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πνοή. Μία μάνα, η Ουρανία, αγωνίζεται μόνη να μεγαλώσει τα παιδιά της. Τρία κορίτσια, τρεις μουσες, η Μελπομένη, η Θάλια και η Κλειό. Οι μοίρες όμως, όταν τις μοίραναν, είχαν άλλα σχέδια για αυτές. Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου της συγγραφέως Βασιλικής Αποστολοπούλου, η ζωή αυτών των τεσσάρων γυναικών ξετυλίχεται με φόντο τη Βέρεια της δεκαετίας του 70. Μία αυλή στην Πάροδο Μουσών με τον αριθμό 9. Μικρά γραφικά σπίτια τριγύρω και μια θεόρατη μουριά στη μέση. Όμως, ποια πορεία σχεδίασαν οι μοίρες για τα τρία αυτά κορίτσια? Σε ποια μονοπάτια άφησαν τα χνάρια τους οι μούσες? Διαδρομές απρόβλεπτες, πορείες ταθλασμένες, με μόνο σταθερό σημείο αναφοράς έναν αριθμό, τον αριθμό 9 στην Πάροδο Μουσών. Βέρεια, Θεσσαλονίκη, Νέα Υόρκη. Τρεις κόρες, τρεις διαφορετικές ζωές. Ένας γάμος στην Αμερική για τη Μέλπο. Ένας θυολώδης έρωτος και πολλές ανατροπές στη ζωή της Θάλιας. Μια υιοθεσία και μια σχέση κόντρα στο καθιστημένο για την Κλειό. Όνειρα που γκρεμίζονται, θυελώδεις έρωτες, σχέσεις κόντρα στο καθιστημένο. Και η μάνα τους, η Ουρανία, πάντα δίπλα στις κόρες της να παλεύει με θεούς και δαίμονες για να τις προστατεύσει. Το μυθιστόρημα της Βασιλικής Αποστολοπούλου, Πάροδος Μουσών 9, είναι ένα τρυφερό μυθιστόρημα που υποδεικνύει περίτρανα πως η μητρική αγάπη δεν έχει τέλος. Τα εκφραστικά μέσα που χρησιμοποιεί συγγραφέας δίνουν ζωντάνια και αμεσότητα στο κείμενο, ενώ οι αφηγηματικές τεχνικές, ο εσωτερικός μονόλογος αλλά και οι διάλογοι των προσώπων επιτρέπουν στους αναγνώστες να διεισδύσουν στην ψυχολογία των ηρώων και να τους καταλάβουν. Η ιστορία έχει ως κεντρικό άξονα τη μάνα Ουρανία που παλεύει μόνη της να μεγαλώσει τα τρία κορίτσια της αφού τον άντρα της τον έχασε πολύ νέα. Η ζωή είναι απρόβλεπτη και τα σχέδια της μοίρας επιφυλάσσουν εκπλήξεις που δεν είναι πάντοτε ευχάριστες. Οι τρεις μούσες της μάνας Ουρανίας ακολουθούν διαφορετικά μονοπάτια και εκείνη βρίσκεται διαρκώς δίπλα της να τις στηρίζει, να τις επιπλήττει, να τις αγκαλιάζει, να ακούει τις στεναχώριες τους και τις ανησυχίες τους, χωρίς να στέκεται εμπόδιο στα όνειρα και στις επιθυμίες τους. Όμως, η κάθε κόρη της έχει τη δική της προσωπικότητα και την ώρα των κρίσιμων αποφάσεων επιχειρηματολογεί στηρίζοντας με σθένος τις όποιες επιλογές της. Ακόμα και όταν οι αποφάσεις των θυγατέρων της είναι λανθασμένες, εκείνες φροντίζουν να τις διορθώνουν, γιατί η ζωή είναι δική τους, τους ανήκει και αυτό το έμαθαν από την παιδική τους ηλικία και μάλιστα από την ίδια τη μητέρα τους. Η πένα της δημιουργού αυτού του βιβλίου αποδεικνύει περίτρανα πως η σχέση μάνας κοριτσιών δεν είναι συγκρουσιακή, αλλά εκείνη που δημιουργεί ολοκληρωμένες προσωπικότητες που σε βάθος χρόνου αυτές οι προσωπικότητες μαθαίνουν να σέβονται, να αγαπούν και να κατανοούν. Η μάνα Ουρανία, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, τις κοινωνικές προκαταλήψεις και τις αντιρρήσεις που εκφράζει, καταφέρνει να αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα στην ίδια και στα παιδιά της. Δεσμούς ικανούς να τις κρατήσει ενωμένες σαν γροθιά μέχρι το τέλος. Ο εγωισμός, η κόντρα και οι παρεξηγήσεις δεν έχουν θέση στη σχέση μητέρας-παιδιού, αφού βλάπτουν συναισθηματικά και οδηγούν στην απογοήτευση και το θυμό. Ο ρόλος της μάνας θεωρείται πετυχημένος όταν δεν αποβλέπει σε κάτι και αποβλέπει μόνο στο καλύτερο για τα παιδιά της. Είναι πετυχημένος όταν η μάνα δεν περιμένει ποτέ ανταπόκριση από την αγνή αγάπη για το παιδί της. Γιατί η αγάπη είναι αυτή που μας κάνει να έχουμε ως σταθερό σημείο αναφοράς την ίδια μας την οικογένεια.
Απάρωτος Μουσών 9 από τη Βασιλική Αποστολοπούλου. Ένα εξαιρετικό και καλογραμμένο βιβλίο που ασχολείται με τα καθημερινά προβλήματα της οικογένειας στην πόλη της Βέρειας εκείνης της εποχής. Ένα αξιόλογο βιβλίο που ασχολείται με τις ανθρώπινες σχέσεις που μέσα από τις σελίδες του μας περνάει μόνο όμορφα μηνύματα. Εύχομαι κάθε επιτυχία στο βιβλίο της Βασιλικής Αποστολοπούλου «Πάροδος Μουσών 9». Σας ευχαριστώ πολύ.